Ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την πρωτοβουλία από την πλευρά της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας για τάξεως για τα αγροτικά ζητήματα. Τρέψτε μου όμως για 3 λεπτά, καθότι η συγκυρία είναι πολύ πυκνή, να πω 2 λόγια για τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Η διάσκεψη της Γενέβης συνεχίζεται σήμερα, μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών, και συνεχίζεται σε τεχνικό διπλωματικό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει σε στενή επικοινωνία και συντονισμό με την κυβέρνηση της Κύπρου και τον πρόεδρο Αναστασιάδη, μια σκληρή και επίπονη προσπάθεια να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Μια λύση χωρίς εγγυήσεις και με την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Καθ' όλη τη διάρκεια των συνομιλιών προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε κλίμα συνεννόησης και ορθολογικής συζήτησης, βεβαίως τόσο στο εσωτερικό, που νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό επιτεύχθη, όσο όμως και στο εξωτερικό, δηλαδή στην επαφή μας με διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς θεσμούς, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παίξουμε επικοδομητικό ρόλο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς όμως να υποχωρούμε από τις δίκαιες θέσεις μας. Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις, χωρίς να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφαίνεται ορίζοντας λύσεις άμεσα, πρέπει όμως να πούμε ότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Για πρώτη φορά μετά το 1974 ανταλλάχθηκαν χάρτες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αν και οι διαφορές παραμένουν. Ενώ επίσης για πρώτη φορά μπήκαν στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης τα θέματα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, και αυτό είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πλέον ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, πράγμα που είναι επίσης κατά την άποψή μας πολύ θετική εξέλιξη. Χωρίς λοιπόν να είμαστε υπεραισιόδοξοι, αλλά με σύνεση και υπευθυνότητα, όπως αρμόζει στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, συνεχίζουμε μια σκληρή δουλειά, με χαμηλούς τόνους, χωρίς όμως φοβικότητα, χωρίς ειδοληψίες, προχωράμε βήμα το βήμα. Και ελπίζω να έχουμε θετικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα σε ένα τεράστιας κρίσιμης σημασίας εθνικό θέμα. Όμως οι εξελίξεις θετικές δεν εξαρτώνται μόνο από τη δική μας προσπάθεια. Προϋπόθεση είναι και η άλλη πλευρά του τραπεζιού, και ιδιαίτερα η Τουρκία, να προσέλθει στη διαπραγμάτευση με παρόμοιο πνεύμα, να αφήσει στην άκρη την επιθετική ρητορική και να δουλέψει σοβαρά και υπεύθυνα. Αυτό πάντως που είναι δεδομένο είναι ότι εμείς θα βρισκόμαστε πάντοτε στο πλάι του κυπριακού λαού και θα υποστηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα και από αυτό εδώ το βήμα να πω ότι θα είμαι διαρκώς στην διάθεση των κομμάτων και των αρχηγών των κομμάτων, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την κρίσιμη και ευαίσθητη φάση των συνομιλιών πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει πλήρης αναλυτική και ειλικρινής ενημέρωση σε όλα τα κόμματα για τις εξελίξεις. Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή να έρθω στο θέμα μας, θέλω λοιπόν ξανά να πω ότι καλωσορίζω ειλικρινά το ενδιαφέρον των κομμάτων της αντιπολίτευσης
για τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Να καλωσορίσω ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τόσο του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε την συζήτηση, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή των κομμάτων που κυβέρνησαν τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες, από το 1974 στο 2015, ασκώντας ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια μια πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας τα γνωρίζουμε όλοι. Και νομίζω ότι, μιας και μιλάμε για τα αγροτικά, τα γνωρίζουν οι ίδιοι αγρότες. Μιλάμε για μια πολιτική δεκαετιών που υπονόμευσε συστηματικά την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Μια πολιτική που αξιοποίησε συστηματικά και πολλές φορές με κινησμό σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ενισχύσεις, όχι για την παραγωγική ανασυγκρότηση του χώρου, αλλά για τη συγκρότηση τεράστιων πελατειακών δικτύων. Άλλωστε, βασική αρχή αυτής της πολιτικής ήταν η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή. Μια πολιτική που μετέτρεψε μια σειρά από αγροτικούς συνεταιρισμούς στο βασικό εργαλείο για να υπάρξει ουσιαστική πολιτική στον χώρο του πρωτογενούς τομέα, μετέτρεψε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε άντρα πελατειακής διαπλοκής και διαφθοράς, δυσφημώντας το συντεριστικό κίνημα. Μια πολιτική που εν τέλει υπηρέτησε τους κερδοσκόπους και τα κυκλώματα των μεσαζόντων σε βάρος του αγροτικού εισοδήματος. Με αυτήν την πολιτική υπονομεύτηκε για δεκαετίες ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας. Και οι βασικοί κερδισμένοι ήταν τα κόμματα που κυβερνούσαν και το πελατειακό κράτος που οικοδόμησαν, όχι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής και οι αγρότες. Στηθήκανε ευρύτατα τα πελατειακά δίκτυα, αντλήθηκαν σημαντικά πολιτικά ωφέλη, αλλά η πολιτική αυτή τελικά ήταν κοντόφθαλμη και καταστροφική, διότι έκθεσε εκτός συζήτησης τη δυνατότητα να παράγει η χώρα μας ανταγωνιστικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα ποιότητας και μάλιστα σε ανταγωνιστικό κόστος. Δηλαδή προϊόντα που να μπορούν να πωληθούν στην εγχώρια αλλά και στις ξένες αγορές χωρίς υπέρμετρη προστασία και κρατικές επιχορηγήσεις. Και κάθε φορά που οι αγρότες έφταναν μπροστά στα διέξοδα αυτής της πολιτικής, ερχόντουσαν σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις αλλά και με πρόθυμα μέσα ενημέρωσης τότε να εξαπολύσουν οργανωμένες επιθέσεις ενάντια στην πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου και στην αξιοπρέπειά του, μιλώντας πολλές φορές τότε στις αντίστοιχες αγροτικές κινητοποίησεις για παρασιτισμό, πολυτελή αυτοκίνητα και για το ζεστό χρήμα των επιδοτήσεων που σπαταλιέται στα ξενυχτάδικα του κάμπου, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Φυσικά τώρα είναι εύκολο αυτοί που τότε λέγανε αυτά να παριστάνουν τους φίλους των αγροτών και να τους χτυπούν την πλάτη και να εκφράζουν την ανησυχία τους για την βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Όμως κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τι συνέβαινε μέχρι χθες αυτόν τον τόπο. Και κανείς δεν μπορεί να καμώνεται ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν τόσα χρόνια και βρίσκονται σήμερα στα έδρανα της αντιπολίτευσης έπεσαν από τον ουρανό. Και είναι κομμάτι δύσκολο να γίνει πιστευτό, να γίνει πιστευτή αυτή η ανησυχία ως ειλικρινής, όταν εκφράζεται από όλους όσοι κυβερνώντας έβαλαν τα φόπλακα στις μεγάλες δυνατότητες αυτού του τόπου για παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Το ζήτημα όμως σήμερα δεν είναι να κάνουμε αναδρομή στο χθες και στις μεγάλες ευθύνες αυτών που διαχειρίστηκαν το χθες. Η κατάσταση νομίζω που παραλάβαμε είναι γνωστή. Το θέμα είναι πώς την αντιμετωπίζουμε.
Και η αντιμετώπιση της απαιτεί σοβαρότητα, απαιτεί σχέδιο και απαιτεί και στρατηγική. Αυτή την ώρα λοιπόν υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας και την αναζωογόνηση της περιφέρειας και της υπαίθρου. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Προβλέπει κοινοτική συμμετοχή ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Και θα ήθελα εισαγωγικά να απαντήσω στα ερωτήματα που θέτει η κυρία Γεννηματά ζητώντας την πρώην μερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Ήδη έχουν προκηρυχθεί από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέτρα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και επειδή στην αντίληψή μας βρίσκεται η αποκέντρωση και η ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης, το 37% των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης έχει εκχωρηθεί ώστε να το διαχειριστούν οι περιφέρειες. Πρώτη στρατηγική μας επιδίωξη είναι η αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, καθώς και η ηλικιακή ανανέωση στο αγροτικό επάγγελμα. Θέλουμε να μπουν στον χώρο νέοι άνθρωποι, καταρτισμένοι και δυναμικοί. Άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραγωγικές δυνατότητες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του πρωτογενούς τομέα, βασισμένοι κυρίως στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Δεύτερη στρατηγική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την τυποποίηση της αγροτικής παραγωγής. Να πάψει πλέον το θλιβερό φαινόμενο οι αγρότες μας να πουλάνε χήμα και τα διεθνή δίκτυα να αρχίσουν να αξιοποιούν συντονισμένα τα εκλεκτά, τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και να καρπώνονται οι αγρότες μας ωφέλη, τα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Και τρίτη στρατηγική μας επιδίωξη είναι η επιμονή σε αυτό που ονομάζουμε ποιοτική γεωργία. Με την παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων που παράγονται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και παρέχουν εγγύησης ασφάλειας στους καταναλωτές. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθούν στην πράξη αυτές οι στρατηγικές επιδιώξεις όταν τα πρώην κυβερνητικά κόμματα τα οποία έχουν έρθει σήμερα να εκφράσουν τη συμπάθειά τους στον αγροτικό κόσμο μας παρέδωσαν στον τομέα των ενισχύσεων πρόστιμα και καταλογισμούς που έφταναν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια κανονική μάστιγα, αποτέλεσμα συστηματικής και συνειδητής πελατειακής κακοδιαχείρισης, για την οποία βεβαίως σήμερα δεν αρέσει και πολύ να γίνεται λόγος. Και όταν οι εκκρεμότητες από την καταβολή ενισχύσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτές που παραλάβαμε, φτάνουν έως και την δεκαετία, ξεκινώντας από το 2007. Παρόλα αυτά όμως, με στοχευμένες ενέργειες και προσπάθειες, φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία, οι προβλεπόμενες ενισχύσεις καταβλήθηκαν έγκαιρα, χωρίς πρόστιμα και χωρίς καταλογισμούς. Και ταυτόχρονα εξοφλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εκκρεμότητες δεκαετίας που παραλάβαμε, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται το πρώτο δίμηνο του 2017, μετά και την εξέταση όλων των προβλημάτων και των ενστάσεων. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών
σε όλα τα καθεστώτα μέσα στο 2016 ανήλθε στο ποσό των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ, μιλάει ο Πρωθυπουργός. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016 μπήκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων αγροτών. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ποσό ρεκόρ από τότε που υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μία παρατήρηση. Ακούμε πολλές φορές ότι η οικονομία μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Καταγράφηκαν ήδη, είναι δεδομένη. Προβλέψεις ότι το 2017 θα είναι η χρονιά με 2,7, 2,5 έως 3, εν πάση περιπτώσει, 100. Αυτές είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ για την ανάπτυξη. Ακούμε ότι διαψεύστηκαν οι αρνητικές προβλέψεις για το 2016. Όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Δεν έβρεξε από τον ουρανό ανάπτυξη. Συνέβησαν με σχέδιο, με δουλειά, γιατί αυτά τα 3,7 δισεκατομμύρια δεν ζεστάνανε μονάχα τους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών, αλλά ζεστάνανε και την αγροτική οικονομία, που είναι κομμάτι σημαντικό, ουσιαστικό, αυτό που ονομάζουμε πραγματική οικονομία. Ξεπληρώθηκαν χρέη, κινήθηκαν επιχειρήσεις, κινήθηκε η αγορά. Όσο για την καθυστέρηση της αποζημιώσης του ΕΛΓΑ, την οποία αναφέρει η κυρία Γεννηματά στην επιστολή της, στην πρότασή της για την διεξαγωγή της συζήτησης, θα πρέπει να πω ότι ούτε σε αυτό το σημείο έχετε καλή πληροφόρηση. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που το 2016 έφτασαν τα 144 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν όλες μέσα στον ίδιο χρόνο. Και αυτό είναι επίσης κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Ενώ η επιστροφή του φόρου πετρελαίου ύψους πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ παρά την καθυστέρηση για ελεκτικούς λόγους θα καταβληθεί ως το τέλος του Γενάρη, του τρέχοντος μηνός, ως το τέλος δηλαδή τις επόμενες μέρες, τις επόμενες 15 μέρες. Ταυτόχρονα, η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, ειδικού καθεστώτος, συνεχίζεται. Επειδή όμως μιλάτε για ασφιχτικές φορολογικές επιβαρύνσεις και μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή τη συζήτηση να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε και να ακούσουν και όλοι οι αγρότες που φαντάζομαι μας παρακολουθούν, αλλά όχι μόνο οι αγρότες, και όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι πολίτες, πώς ακριβώς έχει πραγματική κατάσταση. Το καθεστώς που παραλάβαμε προέβλεπε φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με ενιαίο συντελεστή 13%. Είτε 10.000 το μήνα είχε εισόδημα ο αγρότης, είτε 200.000, με τον ίδιο συντελεστή καθορίζονταν ο φόρος. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ποιους ευνοούσε ένα τέτοιο καθεστώς. Το αφήνω να το πείτε εσείς. Η κυβέρνησή μας και εγώ προσωπικά πέρυσι κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών δύο φορές δέχτηκα εκπροσώπους των αγροτών και συζητήσαμε ουσιαστικά, πιστεύω, δεσμευτήκαμε σε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τους αγρότες. Και δεσμευτήκαμε σε φορολογική ελάφρυνση για την πλειοψηφία των αγροτών. Και αυτό το κάναμε πράξη. Υλοποίησαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο για τους αγρότες περίπου έως τα 9.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Ενώ με το συνυπολογισμό μόνο της βασικής ενίσχυσης, γιατί η λεγόμενη συνδεδεμένη και η λεγόμενη πράσινη ενίσχυση μένουν αφορολόγητες, το αφορολόγητο των αγροτών, συνυπολογιζόμενης και της βασικής ενίσχυσης, φτάνει στα 12.000 ευρώ. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό? Πιστεύετε ότι είναι λίγο? Πιστεύετε ότι είναι ασήμαντο? Αν δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό,
καλό θα ήταν να το πω εγώ για να το καταλάβετε, αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι αγρότες, το 95% των αγροτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015, που δηλώνει χωρίς τις ενισχύσεις εισοδήματα κάτω από 9.000 ευρώ το χρόνο. Και ξέρετε, αυτή η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, το 95%, όχι μόνο δεν θα πληρώσει το 2017 ούτε ένα ευρώ φόρο, αλλά και θα του επιστραφεί μέσα στο τρέχον έτος όλη η προκαταβολή φόρου που πλήρωσε το 2016. Πάμε παρακάτω, στο ασφαλιστικό. Γνωρίζετε, αλλά φυσικά θέλετε να παριστάνετε ότι δεν γνωρίζετε, ότι η μετάβαση του ΟΓΑ στον ενιαίο φορέα ήταν μια δέσμευση που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Καταφέραμε όμως αυτή η μετάβαση να γίνει σε βάθος πενταετίας και με αναφορά στο 70% του κατώτερου μισθού. Αν όμως τα βάλουμε κάτω και εδώ με νούμερα και με στοιχεία και με αριθμούς, θα δούμε ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, όχι βεβαίως για όλους, αλλά για την τεράστια πλειοψηφία, για το 85% των αγροτών, τα ωφέλη από τη μείωση της φορολογίας, που σας είπα πιο πριν, από το αφορολόγητο που φτάνει τα 12.000 ευρώ, και πολλές φορές φοβόμαστε και να το πούμε γιατί μας ακούνε και οι απ' έξω. Τα ωφέλη λοιπόν αυτά υπερκαλύπτουν πλήρως ή και υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά και οι εισφορές αυτές δεν πάνε στο βρόντο. Έχετε εικόνα ποια ήταν η κατώτερη σύνταξη για τον αγροτικό κόσμο, αυτή που βρήκαμε εμείς μέχρι πέρυσι, μέχρι την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 145 ευρώ. Που σε βάθος δεκαετίας, το 2017 συγκεκριμένα, θα γινότανε μηδέν. Θεσμοθετήσαμε λοιπόν την εθνική σύνταξη στα 384, στα 384 ευρώ, όχι ως κατώτερη, αλλά ως ελάχιστη βάση υπολογισμού, που μαζί με την ανταποδοτική θα είναι τουλάχιστον 450 ευρώ για έναν αγρότη με 20 χρόνια ασφάλισης. Και στην πορεία η ελάχιστη σύνταξη θα είναι στα 504 ευρώ, γιατί πλέον ο αγρότης θα απολαμβάνει ίδιες παροχές με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Δεν θα είναι οι αγρότες ασφαλισμένοι δεύτερης κατηγορίας όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με δύο λόγια, σχεδόν διπλάσια θα είναι αυτή η ελάχιστη σύνταξη από αυτήν που θα προέκυπτε με τις ισχύουσες διατάξεις που εμείς παραλάβαμε του ΟΓΑ. Δεν μείναμε όμως εκεί. Προχωρήσαμε σε θεσμικές τομές και πρωτοβουλίες στον αγροτικό χώρο. Δεν μείναμε μόνο στη συζήτηση για το φορολογικό και το ασφαλιστικό εννοώ, που ήταν το βασικό περιεχόμενο της αντιπαράθεσης κατά τις περσινές κινητοποίησεις, όπου και υλοποιήσαμε αυτές τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε και εγώ προσωπικά απέναντι στους αγρότες. Προχωρήσαμε σε θεσμικές τομές και σε πρωτοβουλίες για τον αγροτικό χώρο και πιστεύω ότι αυτές έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία να συζητήσουμε σήμερα. Θέλω να παραθέσω τις σημαντικότερες. Πρώτον, θεσπίσαμε το εργόσιμο για τους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες εργάτες γης σαν στοιχείο αναγνώρισης της εργασίας τους, της αμοιβής τους. Παρακαλώ, και των αντίστοιχων εισφορών. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε. Δεύτερον, προωθήσαμε νόμο για το πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη απαξιωμένη και νοσηρή κατάσταση στους συνεταιρισμούς. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με τις παθογένειες του παρελθόντος. Και πρέπει να συγκρουστούμε με αυτές τις παθογένειες. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν στον χώρο αυτό, στον συνεταιριστικό χώρο, άλλες σκοπιμότητες. Εμείς θέλουμε το συνεργατισμό ως βασικό εργαλείο για την άσκηση της αγροτικής μας πολιτικής
και όχι ως πελατειακό εργαλείο για να κρατάμε τους αγρότες, τους παραγωγούς σε ομοιρία. Γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τον Έλληνα αγρότη πραγματικό διαχειριστή της παραγωγής του και θα καταφέρουμε να σπάσουμε και τα κάθε είδους καρτέλ στις αγορές. Τα οποία βεβαίως καρτέλ αποτελούσαν προνομιακούς συνομιλητές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με τις στοχευμένες χρηματοδοτήσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να κρατηθούν ζωντανοί οι λίγες δεκάδες παραγωγικοί συνεταιρισμοί αλλά και να δημιουργηθούν εξ αρχής νέοι συνεταιρισμοί. Και ιδιαίτερη βαρύτητα εδώ δίνουμε στους συνεταιρισμούς γυναικών καθώς και στην οργάνωση των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τρίτον, προχωρήσαμε στην έκδοση της κάρτας του αγρότη, υλοποιώντας έτσι μετά από επίπονες προσπάθειες μια βασική μας δέσμευση μέσα από την συνεργασία μας με τις τράπεζες. Για χαμηλότοκη χρηματοδότηση των αγροτικών εργασιών, αλλά και για την διασφάλιση της σχετικής ρευστότητας σε ετήσια βάση, με εγγύηση τη βασική κοινοτική ενίσχυση. Τέταρτον, ιδρύσαμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Ακινήτων Γεών και Εξοπλισμών Αγροτικού Χαρακτήρα. Έναν φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, με βασικό στόχο την αξιοποίηση της περιουσίας του, ιδίως από νέους αγρότες. Πέμπτον, προχωρήσαμε στο νόμο για τις βοσκίσιμες γέες, για την ορθή αποτύπωση και την ορθολογική χρήση τους. Ο νόμος ελαχιστοποιεί τους κινδύνους επιβολής προστήμων, τα οποία ήταν γενικευμένα κατά την προηγούμενη περίοδο. Ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής με την αηφόρο διαχείριση της βοσκής. Παράλληλα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες και συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών, προετοιμάζουμε ειδικές παρεμβάσεις για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τον έλεγχο της αγοράς και τον αποφασιστικό περιορισμό της ασυδοσίας μεσαζόντων και των καρτέλ, για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας και τον έγκαιρο χρόνο πληρωμής προμηθευτών προς τους αγρότες. Άμεσα υπογράφεται η Υπουργική Απόφαση για τις λαϊκές αγορές και τις αγορές παραγωγών και βιοκαλλιεργητών, που θα είναι καθοριστική για την αναβάθμιση της λιανικής εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Επίσης, με δεδομένη την καλή απόδοση, την υπεραπόδοση θα έλεγα της οικονομίας, επανεξετάζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και πάντως μέσα στο 2017 τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί, τον έμφυα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% σε ορισμένες κατηγορίες ισρωών, ιδίως στη ζωική παραγωγή, και την χρήση του εργόσιμου για την οικογενειακή εργασία. Τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις που επεξεργαζόμαστε και που πιστεύουμε ότι σε διαρκή διάλογο με τον αγροτικό κόσμο θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να υλοποιήσουμε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν είναι τόσο ειλικρινές το ενδιαφέρον όσων κυβέρνησαν για χρόνια τον τόπο και σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Άλλος είναι ο σχεδιασμός. Αυτό που πραγματικά θέλετε είναι να εκβιάσετε μια σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες, ελπίζοντας ότι όλο και κάποιο πολιτικό όφελος θα καρποθείτε από αυτό. Έτσι άλλωστε εξηγείται και ο μεγάλος εκνευρισμός σας για το γεγονός ότι παρά τις εντάσεις που είναι αυτονόητο να υπάρχουν, είμαστε σε ένα διαρκή και ειλικρινή διάλογο με τον αγροτικό κόσμο. Και βεβαίως το γεγονός ότι είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο και εγώ ίδιος προσωπικά κάνατε μέχρι και μεγάλη κινητοποίηση στην Κρήτη. Στο τέλος όμως ήρθαμε σε διάλογο ουσιαστικό μέσα στον τόπο της παραγωγής.
με τους πραγματικούς αγρότες που έχουμε μεγάλες διαφωνίες και διαφορές. Αυτό ξέρετε κάτι, χαλάει το αφήγημά σας. Ποιο είναι το αφήγημά σας? Το αφήγημά σας είναι αυτό που προσπαθήσατε να καλλιεργήσετε και πέρυσι. Ότι η κυβέρνηση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αναπληρωτής, ο Πρωθυπουργός, δεν συνομιλούν με τους αγρότες και βρίσκονται απομονωμένοι και περικυκλωμένοι από ένα μεγάλο πανεαγροτικό κίνημα το οποίο παίρνει διαστάσεις κρίσης πολιτικής. Δεν σας βγήκε πέρυσι. Το πρόβλημα για σας είναι ότι η τακτική που χρησιμοποιείτε για να υποδαβλήσετε την κοινωνική δυσαρέσκεια είναι εξαιρετικά απλοϊκή. Βγάζετε εκτός συζήτησης την πραγματική κατάσταση της χώρας, μέσα σε ποιο πλαίσιο διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Και βεβαίως παρακάμπτεται και το γεγονός, το μεγάλο γεγονός, ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Βγάζετε εκτός συζήτησης τις δεσμεύσεις της συμφωνίας. Εσείς που όσο ήσασταν κυβέρνηση υπογράφατε ό,τι σας βάζανε κάτω από το στυλό και καλούσατε 6 μήνες που εμείς διαπραγματευόμασταν σκληρά να κάνουμε το ίδιο. Και στη συνέχεια προσπαθείτε να εμφανίσετε τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που η δική σας πολιτική προκάλεσε με την καταστροφική λαϊλασία της οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής 2010-2015, προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Όσο λοιπόν και αν είναι ευπρόσδεκτη η κριτική και η πολιτική συζήτηση για τα κοινωνικά προβλήματα, άλλο τόσο απορεί κανείς πραγματικά με το θράσος που έχετε. Το θράσος να μας εγκαλείτε για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που εσείς συσσωρεύσατε, το θράσος να μιλάτε για την κατάσταση στη δημόσια υγεία την οποία συστηματικά και απολύτως συνειδητά διαλύσατε, το θράσος να μιλάτε εσείς με το PSI για την κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία και τα αποθεματικά των ταμείων που λαϊλατίσατε με μια υπογραφή, το θράσος να επερωτάτε το δικό μας ηθικό πλεονέκτημα όταν οι Siemens, οι Novartis, οι κήρυκες των δανείων, οι λίστες του μαύρου χρήματος, τα θαλασσοδάνεια σκάνε το ένα μετά το άλλο. Προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ότι αν δεν σας είχε ρίξει το 2015, γιατί η οργή του λαού σας έριξε, ησυχία παρακαλώ, σήμερα θα ήταν ανέτοιμη και η χώρα θα κάλπαζε προς την ανάπτυξη. Αν θέλετε μια συμβουλή, μην υποτιμάτε τόσο πολύ τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Το γεγονός ότι 2 χρόνια τώρα σας στηρίζουν απροκάλυπτα τα συμφέροντα εκείνα τα οποία σας στήριζαν και όσο ήσασταν στις κυβερνήσεις και τους δίνατε τη δυνατότητα να στηρίζονται κι αυτοί, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγξετε το μυαλό και την κριτική σκέψη των πολιτών. Ο κόσμος θυμάται πάρα πολύ καλά ποιοι είσαστε και ποιοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι που εμείς σήμερα προσπαθούμε με πολύ μεγάλη δυσκολία να ξεπεράσουμε μέρα τη μέρα, βήμα το βήμα. Ο κόσμος θυμάται ότι εσείς που διαμαρτύρεστε δήθεν για τα υψηλά πλεονάσματα της συμφωνίας, είχατε συμφωνήσει πλεονάσματα ύψους 4,5% για το 2015, 2016 και 2017. Και αυτό μόνο για το 2016 και το 2017 θα σήμαινε 13 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερη επιβάρυνση, περισσότερη φόρη και περισσότερες περικοπές. Από πού θα τα βρίσκατε αυτά τα χρήματα? Γιατί δεν το εξηγείτε στους Έλληνες πολίτες? Γιατί δεν εξηγείτε καθαρά στους πολίτες ότι για σας ανάπτυξη σημαίνει αφορολόγητες επιχειρήσεις και ατομικές συμβάσεις εργασίας και αφορολόγητα μερίσματα για τους μετόχους των ανώνυμων εταιριών
όπως υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μόλις πριν λίγες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα προβεί απέναντι στους θεσμούς σε μονομερή ενέργεια για τη μείωση της φορολογίας. Προσέξτε, κύριε Μητσοτάκη, σιγά τα αίματα. Μην είστε τόσο σκληρός απέναντι στους θεσμούς. Σιγά τα αίματα και σιγά τη συμφωνία της αλήθειας. Την είδε άλλωστε ο ελληνικός λαός. Την παλικαριά σας. Την παλικαριά σας την είδε ο ελληνικός λαός όταν αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να αποδώσει μέρος από την υπερκάλυψη του πλεονάσματος για 620 εκατομμύρια ευρώ στους συνταξιούχους, 617 εκατομμύρια ευρώ για τη 13η σύνταξη. Είδαμε την παλικαριά σας όταν φτερνίστηκαν στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και κρυολογήσατε εσείς στην Αθήνα. Και όχι μόνο δεν ψηφίσατε, αλλά πανηγυρίσατε με χερεκακία όταν προσωρινά ο ΙΕΣΕΜ πάγωσε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αλλά η χερεκακία σας δεν ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Η χερεκακία σας ήταν απέναντι στους χαμηλούς συνταξιούχους. Αλλά ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Και αυτοί που γέλασαν καλύτερα ήταν αυτοί που είχαν τη δυνατότητα φέτος τα Χριστούγεννα να κάνουν Χριστούγεννα με αξιοπρέπεια. Και κυρίως αναφέρομαι στους συνταξιούχους του αγροτικού κόσμου που παίρνουν συντάξεις των 200 και 300 ευρώ και είδαν στους λογαριασμούς τους 850. Καμία μονομερή ενέργεια δεν έχετε σχέδιο να κάνετε, κύριε Μητσοτάκη. Η μείωση της φορολογίας, άλλωστε, την οποία ευαγγελίζεστε, στην πραγματικότητα δεν αφορά τον κόσμο που υποφέρει. Τον κόσμο του μόχθου, αυτούς που πράγματι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Αφορά μόνο τα μεγάλα εισοδήματα, τα μεγάλα κέρδη και τις μεγάλες περιουσίες. Γιατί αυτά τα συμφέροντα εκπροσωπεί του. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, όταν βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, από κανέναν δεν ερωτούνται σε ποιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υλοποιήσουν αυτές τις υποσχέσεις. Από πού θα συμπληρώσουν τα μειωμένα φορολογικά έσοδα υλοποιώντας τέτοιου είδους εξαγγελίες. Ποιες δαπάνες σχεδιάζουν να περικόψουν και ποιους τομείς του κοινωνικού κράτους σκοπεύουν να κατεδαφίσουν ώστε να έρθει μετά ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει το κενό για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν. Κανείς δεν σας ρωτάει αυτό το οποίο έχει γίνει καραμέλα όταν ήμασταν εμείς στα έδρανα της αντιπολίτευσης και από το πρωί, μεσημέρι, βράδυ όλοι μας ρωτάγανε ένα πράγμα. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Εσείς δεν ερωτάστε για το προφανές. Και ποιο είναι το προφανές? Ότι στείνετε ήδη το πολιτικό σας αφήγημα για να προχωρήσετε σε αυτό που θέλετε να υλοποιήσετε, δηλαδή σε απολύσεις στο δημόσιο τομέα και βεβαίως σε μια πρωτοφανή επίθεση στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μας λέτε ότι για τα δεινά αυτής της κοινωνίας δεν ευθύνεται η φοροδιαφυγή, δεν ευθύνεται η μαύρη εργασία, δεν ευθύνεται προς Θεού η διαφθορά που εκθρέψατε επί 40 χρόνια, η διαπλοκή, οι μίζες, το κομματικό κράτος, αλλά φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους θέλετε να φέρετε διαρκώς σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και με τους άνεργους. Όμως η πραγματική αντιπαράθεση δεν είναι αυτή. Η πραγματική αντιπαράθεση είναι άλλη. Είναι η αντιπαράθεση μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων αυτής της χώρας και του παρασιτικού πολιτικού συστήματος που έστησε τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στους ανθρώπους του μόχθου και της δουλειάς από τη μια και της αντιαισθητικής και αλαζονικής ελίτ που εσείς εκπροσωπείτε και που δεν βλέπετε την ώρα να έρθετε στην εξουσία για να ευνοηθεί ξανά. Ακούστε λοιπόν μια και καλή. Αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και στις χειρότερες δυνατές συνθήκες, προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει τους πιο αδύναμους. Κάτι που οι δικές σας κυβερνήσεις ποτέ δεν σκέφτηκαν καν να κάνουν.
Μιλήσαμε για παράλληλο πρόγραμμα 1,5 χρόνο πριν, μετά την επανεκλογή μας το Σεπτέμβριο του 2015. Και αυτό το παράλληλο πρόγραμμα βήμα το βήμα υλοποιείται. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι σήμερα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιμετωπίζουμε τα κενά στην υγεία με χιλιάδες προσλήψεις που για πρώτη φορά γίνονται στα χρόνια της κρίσης. Ανοίξαμε τα σχολιά μας φέτος με καθηγητές και με βιβλία για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης. Καθιερώσαμε και διευρύναμε τα σχολικά γεύματα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν τεράστια πρόβλημα ανεργίας. Προωθούμε συνεκτική πολιτική για την ανθρωπιστική κρίση, διευρύνοντας διαρκώς το πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2015. Προστατεύουμε αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία των φτωχών. Ανασυγκροτούμε τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας για να εξυπηρετούν τους άνεργους και όχι τους επιχειρηματίες της κατάρτισης. Φέραμε ένα νόμο επίσης, τον οποίο λιδωρήσατε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να μπει τάξη. Δυστυχώς για σας και παρά τους παναγυρισμούς σας και παρά την απόφαση του ΣΤΕ, η ίδια η απόφαση του ΣΤΕ λέει ότι αυτός ο νόμος ισχύει και πρέπει να εφαρμοστεί και θα προχωρήσει η αδειοδότηση. Πείτε μας λοιπόν, θα είστε και για δεύτερη φορά απέναντι στην προσπάθεια να μπει μια τάξη σε αυτόν τον τόπο? Αλλά και στον τομέα της οικονομίας. Στον τομέα της οικονομίας. Η χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Η οικονομία γυρίζει σελίδα. Τα έσοδα υπεραποδίδουν. Η ανεργία σταθερά αποκλιμακώνεται. 4 μονάδες έχει αποκλιμακωθεί από την ημέρα που αναλάβαμε χρέη κυβέρνησης. Αν αυτά τα μεγέθη τα είχατε εσείς, θα είχατε στήσει όχι success story, αλλά με τα μέσα ενημέρωσης που σας στηρίζανε, θα είχατε δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός ζει σε ένα παράδεισο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά έχουμε στοιχεία απτά, συγκεκριμένα, ένα προς ένα. Η ελληνική οικονομία σημείωσε θετικούς ρυθμούς για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και θα κλείσει θετικά. Οι στόχοι του προγράμματος υπερκαλύφθηκαν. Είμαστε εντός προγράμματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από την καταστροφική πενταετία 2010-2014. Χθες μόλις ανακοινώθηκαν τα στοιχεία των εσόδων. Σε τροποποιημένη ταμιακή βάση, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 4.390.000.000 με στόχο το 1,98 δις. 2,4 δις πάνω από τον στόχο. Ενώ εσείς μια φορά έστω για δείγμα δεν καταφέρατε να πιάσετε τους στόχους, παρόλο που μας είχατε ζαλίσει για το success story του κυρίου Σαμαρά. Γιατί όμως δεν καταφέρατε να πιάσετε τους στόχους, ξέρετε γιατί? Γιατί είχατε συμφωνήσει σε ένα αδύνατο και καταστροφικό πρόγραμμα. Αδύνατο να υλοποιηθεί. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε για success story. Γιατί ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και γνωρίζουμε ότι χρειάζεται δουλειά, κόπος, χρόνος, ώστε οι δείκτες, οι οικονομικοί, να έρθουν και να αντικατοπτρίζουν και την πραγματική ευημερία, την πραγματικότητα των πολιτών. Και ξέρουμε καθημερινά τον αγώνα που δίνουν οι μεροκαματιάριδες, οι άνθρωποι του ΜΟΧ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, μιας και μιλάμε σήμερα για αυτούς, τον αγώνα που δίνουν με αξιοπρέπεια για την επιβίωση και θέλουν να προσδοκούν ένα καλύτερο μέλλον, όχι να ζουν με τις φαντασιώσεις περί success story. Είμαστε λοιπόν εντός προγράμματος, με συνείδηση των δυσκολιών, αλλά πετυχαίνουμε τους στόχους και ξέρετε γιατί? Διότι αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα των ανώτερων στρωμάτων, καταπολεμήσαμε τη διαφθορά, μειώσαμε τη σπατάλη, βάλαμε επιτέλους τον κρατικό μηχανισμό να δουλεύει για το δημόσιο συμφέρον και όχι για να εξυπηρετεί τους φίλους μας. Και αυτός είναι ο δρόμος που θα μας επιτρέψει προοπτικά και τη δυνατότητα μιας μεγαλύτερης φορολογικής ελάφρυνσης στους πιο αδύναμους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε και να επιτύχουμε ρεκόρ στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ, 98%, πρώτοι στην Ευρώπη, είμαστε για δεύτερη χρονιά, επειδή κόψαμε τις εξυπηρετήσεις που κάνατε εσείς. Ολοκληρώνουμε τα μεγάλα έργα που είχαν κολλήσει επί τριετία. Και ξέρετε γιατί είχαν κολλήσει τα μεγάλα έργα? Επειδή δεν τα βρίσκατε στη μοιρασιά, γι' αυτό είχαν κολλήσει. Ευθέως, να τα πούμε όλα σήμερα.
Διαμορφώνεται λοιπόν κλίμα ανάκαμψης. Διαμορφώνεται κλίμα εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία. Και η έξοδος από το πρόγραμμα με βάση τα οικονομικά μεγέθη είναι για πρώτη φορά ρεαλιστική και ορατή στην ώρα της, στα μέσα του 18. Ενδύνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έτσι ώστε μετά και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να είναι δυνατή η πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήματος. Αν λοιπόν, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, το σχέδιό σας βασίζεται στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης και στην υποκίνηση της κοινωνικής δυσαρέσκειας, καλό θα ήταν να το εγκαταλείψετε αυτό το σχέδιο και να μας πείτε ευθέως, κύριε Μητσοτάκη, εσείς που μας καλείτε να κλείσουμε άρον-άρον την αξιολόγηση. Τι ακριβώς θέλετε? Να υπογράψουμε ό,τι μας δώσουν? Μιλήστε επιτέλους ευθέως και απαντήστε. Συμφωνείτε με τις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι ή όχι? Θέλετε τα μέτρα των 4,5 δις που προτείνει το Ταμείο για το 19 να τα εφαρμόσουμε, ναι ή όχι? Θέλετε να συνεχιστεί στην χώρα το καθεστώς εξαίρεσης στην ελληνική αγορά εργασίας από τους νόμους που ισχύουν, τους εργασιακούς στην Ευρώπη που εσείς επιβάλλατε? Θέλετε να συνεχιστεί, ναι ή όχι? Αλλά τα ερωτήματα, ξέρετε, είναι ρητορικά. Αυτό που θέλετε και το γνωρίζουν όλοι είναι να αποτύχει η χώρα και την αποτυχία να την καρποθείτε πολιτικά εσείς. Για να έρθετε μετά ως λευκός υπότης και σωτήρας, αλλά να κάνετε τι? Να κάνετε τι σε μια κατεστραμμένη χώρα? Να υλοποιήσετε το πιο σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Διάλυση κοινωνικού κράτους, απολύσεις, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αυτό είναι το σχέδιό σας, κύριε Μητσοτάκη. Να κάνετε την Ελλάδα ειδική οικονομική ζώνη. Να αποτύχει η δεύτερη αξιολόγηση, να επιβάλλουν τις επιδιώξεις τους οι πιστωτές, να επιβάλλουν επιπλέον μέτρα που δεν έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, για να έρθετε εσείς ως σωτήρας να κάνετε τι? Να ολοκληρώσετε την καταστροφή, το σοκ και το δέος που άφησαν στη μέση το 2015 ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Δεν θα σας το επιτρέψουμε λοιπόν αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Σας ζητώ λοιπόν να απαντήσετε σήμερα και σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Συνεχίζετε να θεωρείτε την πιθανή αποχώρηση ή αλλαγή ρόλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ως μια καταστροφική εξέλιξη? Συνεχίζετε να θεωρείτε ότι οι σκληροί, οι πιο σκληροί από τους δανειστές, πρέπει να επιμένουν σε νέα σκληρά μέτρα? Συνεχίζετε να επαγγέλλεστε την άποψή σας ότι πρέπει να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, να προχωρήσουμε σε ομαδικές απολύσεις? Συνεχίζετε να θεωρείτε την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως μια ιδεοληψία της αριστεράς? Και εν τέλει, συνεχίζετε να θεωρείτε, κάτι το οποίο το είπατε και στη Βουλή, την κοινωνική πλειοψηφία ως αδαή? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και ευτυχώς είναι σε θέση να καταλαβαίνει ποιος προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση και ποιος προσπαθεί να μπλοκάρει την πορεία ανάκαψης της οικονομίας προκειμένου και μόνο να καρποθεί την κοινωνική δυσαρέσκεια. Εδώ θα είμαστε και θα ξαναμιλήσουμε ευθέως και ανοιχτά. Η δεύτερη αξιολόγηση που έχετε πάλι βάλει τα λεφτά σας όλα, όπως και στην πρώτη, ότι δεν θα κλείσει, και θα κλείσει και θα κλείσει χωρίς νομοθέτηση επιπλέον μέτρων μετά το τέλος του προγράμματος. Όσο και αν εσείς δουλεύετε για το αντίθετο, θα μείνετε και πάλι με το διαρκές σας αίτημα για εκλογές να κοιτάτε απογοητευμένοι, όπως γίνεται εδώ και ένα χρόνο που κάνετε αντιπολίτευση στον αέρα, με καταστροφολογία, κινδυνολογία, ψέματα και προπαγάνδα. Εμείς προχωράμε μπροστά και δεσμευόμαστε
ότι κάθε φορά τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα για τη χώρα και την κοινωνία, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα είναι χειρότερα για το δικό σας πολιτικό σχέδιο. Σας ευχαριστώ.